Θα του παντρεύεσαι το καλοκαίρι σε όμορφο νησί. Ισχύει αυτό? Όχι, όχι, όχι. Αν θα ίσχυε, θα το ανακοίνωνα εγώ επισήμως. Δεν θα το έφυγε, αλλά όχι. Γιατί βγάζουν φήμες, όλοι σας παντρεύουν? Γιατί βλέπουν ότι δεν αντιδρώ σε αυτά και εκμεταλλεύονται τα αλήθεια. Ξέρετε, και οι δημοσιογράφοι, κάποιες φορές δημοσιογράφοι, οι πιο έτσι του γκόσυπ, θέλουν κάποια θέματα για να πουλάνε. Και εντάξει, οι άνθρωποι το ψωμί τους βγάζουν, δεν πειράζει, δεν είναι κακό. Δεν είναι και προσβλητικό να σου πει ότι παντρεύεσαι το καλοκαίρι, οπότε ο χρόνος θα δείξει. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Κοντός ποτέ δεν ξέρεις. Λες να γίνει κανένα τέτοιο? Είσαι καλά στην προσωπική σας ζωή? Λένε ότι έχετε μια όμορφη σχέση. Δόξα τω Θεώ καλά. Κοίταξε, δεν μου αρέσει να μιλάω για την προσωπική μου ζωή. Είμαι δόξα τω Θεώ καλά. Είτε είμαι με μια σχέση είτε δεν είμαι. Να σας πω, καλή μου, στην Ελένη τη Φουρέιρα. Θέλω να μου πείτε και αυτή τη συνεργασία που είχατε φέτος. Ήταν μια κοπέλα που την είχα, αν θέλεις, είχα δει αυτό που έχει το άστρο πριν από περίπου 8 χρόνια, 9, όταν πρώτο ξεκίνησε. Και αυτή η σεζόν νομίζω ότι με έκανε πολύ περήφανο, γιατί είναι ίσως η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια σε σκηνική παρουσία πάνω στο είδος που αντιπροσωπεύει.